Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 3 κοινές συνεδριάσεις στις αρμόδιες επιτροπές και λαμβάνοντας υπόψη ότι φέρνουμε ένα νομοθέτημα που δεν είναι μια απλή ρύθμιση, καθώς έχει να κάνει με φαρμακευτικά προϊόντα κάναβης, μια πρώτη ύλη που έχει συνδεθεί με πολλά κοινωνικά παράγωγα, θα ήθελα πριν προχωρήσω στα επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου να σταθώ σε μερικές διαπιστώσεις πολιτικού χαρακτήρα. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι σε όλο αυτό το μακρύ διάστημα που είδε το φως της δημοσιότητας η επεξεργασία του παρόντος νομοσχεδίου, το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εντύπων και ηλεκτρονικών, με ελάχιστες έως μηδαμινές εξαιρέσεις, έκρινε θετικά την πρόθεση της κυβέρνησης και ανέδειξε με θετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα της επεξεργαζόμενης ρύθμισης. Η τοποθέτηση αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατέγραφε κατά κάποιο τρόπο ότι ναι μεν επιχειρούσαμε σε ένα πεδίο μέχρι χθες κλειστό και άγνωστο, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο η κοινωνία και οι πολίτες στην πλειοψηφία τους, παρά τα όποια ερωτηματικά και τους συνδυασμούς, το έχουν λυμένο και συνενούν. Άρα λοιπόν η διαβούλευση που έγινε φάνηκε από την ανταπόκριση που είχαν οι φορείς και στην σχετική συζήτηση στην Επιτροπή. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την ωριμότητα και το ανοιχτό πνεύμα που ο πολιτικός κόσμος και η πλειοψηφία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επέδειξε. Σε 3 συνεδριάσεις, όπως σας είπα, παρά τις όποιες επιφυλάξεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν τεκμηριωμένες και δικαιολογημένες, έγινε ένας εξαιρετικά δημιουργικός διάλογος και η συμβολή των εισηγητών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Ποταμιού, αλλά και της Ένωσης Κεντρών, παρά τις... Τελικά δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει, ναι, επί της αρχής είστε επιφυλάξεις, αλλά όμως όλος ο διάλογος, ειδικά η τοποθέτησή σας, ήταν αρκετά θετική. Το αντίστοιχο βεβαίως συνέβη και με τους φορείς, τους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και επιστημονικών φορέων. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και μια τέτοιου είδους ουσιαστική παρέμβαση. Η τρίτη παρέμβαση, παρατήρηση, αφορά τη Νέα Δημοκρατία, την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι θλιβερό και το λέω πραγματικά με πάσα ειλικρίνεια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντοπίζω ειδικά στην ηγεσία της, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παίρνει μια θετική στάση, ασπάζεται ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να φέρουμε, που δεν είναι άλλο παρά η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κάναβης, κάπου στη διαδρομή, ενώ είναι θετική η προσέγγιση τους, υπερισχύει φαίνεται η λαϊκίστικη, η πολιτικάτικη, θα έλεγα, παρέμβαση, και έχουμε λοιπόν μία, θα έλεγα, κουτοπώνηρη προσέγγιση. Δεν είναι δυνατόν μπροστά στους αγωνιούντες πολίτες να εκφράζεστε θετικά και όταν θέλετε να εκπέψετε τη γενική εικόνα να έχετε διαφορετική στάση. Δέστε το, είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί να έχει τις δυσκολίες του, αλλά όμως δεν συμφωνείτε ότι θα δώσει λύση στην αγωνία χιλιάδων, τόσων και τόσων ασθενών μας. Δεν συμφωνείτε ότι όντως αυτή η προθυμία, η διάθεση για επενδύσεις που υπάρχει και δεδομένου ότι δημιουργείται ένα τέτοιο πεδίο είναι θετικά. Δηλαδή δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω τα αντανακλαστικά σας. Η τέταρτη παρατήρηση αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο εισηγητής του, ειδικά στην Επιτροπή, αγαπητές συνάδελφε, μας καταλογίσατε τόσες ύπουλες προθέσεις, τόσες αντιλαϊκές προθέσεις,
που στο τέλος μόνο που δεν μας κατηγορήσατε ότι λειτουργούμε και ως leader Escobar σε αυτή τη χώρα. Κάπου μια τέτοια προσέγγιση είχατε. Βεβαίως σήμερα μετριάστηκαν στην τοποθέτησή σας θετικό. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε μερικά ζητήματα που θέσατε και εσείς και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά νομίζω πως αυτό που προέχει τώρα είναι ότι η κυβέρνηση σήμερα με σύνεση και περίσκεψη, ανταποκρινόμενη με ανοιχτό πνεύμα και σύγχρονα τα ανακλαστικά σε ζητήματα που η κίνηση της ζωής, της υγείας και της οικονομίας έχει αναδείξει, έχει εισάγει ένα νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένα νομοσχέδιο που και η ίδια η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, οι ερευνητές, οι εξειδικευμένοι, έχουν καταλήξει ότι η συγκεκριμένη κάναβη, η σατίβα L με υψηλής περιεκτικότητας τετραϊδροκαναβινόλη, είναι αυτή που μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό και όχι χημικό φάρμακο για αγωγή, αντιμετώπισης, παρηγορητικής ή θεραπευτικής προσέγγισης μιας σειράς ασθενειών. Αυτό είναι το ουσιαστικό πάνω στο οποίο εμείς ερχόμαστε, γιατί παντού σε όλο τον κόσμο θα σας έλεγα ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα της αναζήτησης προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης. Οφείλουμε λοιπόν ως κράτος να ανταποκριθούμε κατά πρώτον σε αυτό το κοινωνικό αίτημα που αφορά το μεγαλύτερο αγαθό για τους πολίτες μας, την υγεία. Να μπορούν δηλαδή οι συμπολίτες μας που χρήζουν αγωγής με προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης να τα βρίσκουν σε τιμή προσιτή και όχι να ξοδεύουν τεράστιες περιουσίες για να τα εξασφαλίσουν. Όχι βεβαίως ιδιαίτερα μέσα από δρόμους αμφίβολης νομιμότητας έρχεται η ίδια η πολιτεία και φροντίζει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι με στοιχεία που έχουμε προσεγγίσει όλο αυτό το διάστημα της μελέτης και επεξεργασίας του σχεδίου νόμου, έχουμε διαπιστώσει τις προοπτικές που διανοίγονται στην οικονομία και στην απασχόληση. Δεν θέλω να αποφύγω τις εντυπώσεις και μπορώ απλά να σας βεβαιώσω ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζονται και οι εργαζόμενοι που θα ασχοληθούν θα είναι μια πραγματική ανάσα, μια έκπληξη θα έλεγα για την οικονομία μας. Και βεβαίως την παραπάνω εκτίμηση αρκεί να σας αναφέρω ότι διεθνής όμιλος που ασχολείται με την έρευνα της αγοράς της κάναβης, ο όμιλος Brightfield, προβλέπει, αναμένει ότι θα έχουμε μέχρι το 2021 φτάσει σε αγορά κάναβης 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζοντας η συγκεκριμένη αγορά μια αύξηση, ένα ετήσιο αριθμό ανάπτυξης 60%. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δεν είναι της ώρας. Αυτό που είναι της ώρας είναι να απαντήσουμε και σε ένα ερώτημα, γιατί η εισαγωγή της καλλιέργειας της κάναβης είναι ιδανική στη χώρα μας και ιδιαίτερα γιατί αυτή η επενδυτική διάθεση είναι τόσο μεγάλη. Η απάντηση είναι απλή. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως μειωμένο κόστος θέρμανσης λόγω κλίματος, υψηλή ένταση και διάρκεια ηλιοφάνειας, πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο σε σχέση. Για πέστε μου. Με συγχωρείτε, μιλάμε για χώρους οι οποίοι είναι περίκλειστοι είτε τύπου θερμοκηπίου είτε άλλες κατασκευές που η ηλιοφάνεια, αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα εργαλείο που θα αυξήσει την δυνατότητα που έχουν οι συγκεκριμένοι χώροι. Επίσης βεβαίως και αυτά σας τα αναφέρω ειδικά από την πλευρά της γεωπολιτικής άποψης η οποία έχει σχέση με το κλίμα, το μικροκλίμα που έχει η χώρα μας. Άρα λοιπόν μόνο και μόνο αυτά τα πλεονεκτήματα είναι
πάρα πολύ μεγάλα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πει, θα μου δώσετε λίγο χρόνο τώρα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πει ότι είναι τεράστιες οι δυνατότητες για τη χώρα μας. Αυτό που προέχει είναι εμείς χωρίς κινδύνους και χωρίς περιπέτειες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Επειδή έγινε μια συζήτηση ιδιαίτερα στα θέματα φύλαξης, ελέγχου, η οποία θα έλεγα ότι βγήκε και έξω από την προσέγγιση, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διατυπωθεί, και είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για μια διαδικασία, μια άδεια έγκρισης που ξεκινάει από την εισαγωγή σπόρου πολλαπλασιαστικού υλικού, καταλήγει σε συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, το τονίζω φαρμακευτικό προϊόν, και όλη αυτή η διαδικασία θα είναι περίκλειστη, θα έχει τέτοια ασφάλεια που δεν θα επιτρέψει, το επαναλαμβάνω, ότι ούτε μία μύγα, ούτε μία μέλισσα να μπορέσει να βγει έξω από το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν αυτό τουλάχιστον είναι διασφαλισμένο, και βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε τις όποιες ανησυχίες εκφράσατε, είναι ανησυχίες οι οποίες εκ του πονηρού και οδηγούν σε άλλου είδους προσεγγίσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε όταν γίνεται μια τέτοια συζήτηση για συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν και εσείς θέλετε να πάτε τη συζήτηση στην αποποινικοποίηση της χρήσης της κάναβης, κάτι το οποίο ούτε καν μας απασχόλησε και ούτε μας απασχολεί. Να γίνει ξεκάθαρο. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να απαντήσουμε είναι τι θα γίνει, ποιο θα είναι το όφελος στον αγροτικό χώρο, μια και ειδικά εγώ υπηρετώντας τον αγροτικό χώρο, πρέπει να απαντήσουμε και τους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν ότι έρχεται κάποια καλλιέργεια. Το έχω ξαναπεί. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρειάζεται επενδυτικά κεφάλαια, χρειάζεται τεχνολογία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ενίσχυσης ούτε από ευρωπαϊκούς ούτε από εθνικούς πόρους, όχι μόνο της παραγωγής αλλά και της εγκατάστασης γενικά, έτσι, της συγκεκριμένης επένδυσης. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η ωφέλεια που θα υπάρξει στην Ήπεθρο από την απασχόληση από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, γιατί θα έχουμε και πολλαπλάσιες επιπτώσεις στην Ήπεθρο, θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Επιπλέον, ιδιαίτερα επειδή υπάρχουν δυνατότητες μέσα από συνεργατικά σχήματα, μέσα από συνέργειες ομάδων, οργανώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών, με ακόμη και ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία μπορούν να πάρουν άλλο στο τομέα της μεταποίησης, άλλο στο τομέα της καλλιέργειας, προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, ούτως ώστε μέσα από τις συνέργειες, γιατί στον αγροτικό χώρο ένα από τα θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουμε είναι ότι πρέπει να μπει ο χώρος σε συνέργειες, σε συνεργατισμούς, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται γύρω από τον αγροτικό χώρο. Εκεί λοιπόν θα τους βοηθήσουμε. Θα τους βοηθήσουμε και υπάρχουν ήδη και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σχήματα τέτοια συνεργατικά, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, ίσως τη δεύτερη ομιλία που είμαι περισσότερα, κλείνω. Η όλη συζήτηση ουσιαστικά ανέδειξε ένα δίλημα. Ή επιλέγουμε το φόβο και κλεινόμαστε στο καβούκι μας, κάτι το οποίο υποστήριξαν και δυνάμεις πολιτικές, ή υπηρετούμε την αναγκαιότητα προσεγγίζοντας την πραγματικότητα. Εμείς ως κυβέρνηση επιλέξαμε το δεύτερο και γι' αυτό φέρνουμε αυτό το νομοσχέδιο, προσπαθώντας ήπια και προσεκτικά να προσεγγίσουμε
όλα τα μέτωπα, όλες τις αμφιβολίες και να είστε σίγουροι ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε διασφαλίσει με την συγκεκριμένη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ.